στο survival, Αντρέα μου. Υπάρχουν κανόνες. Το είπε σωστά. Το survival έχει κανόνες. Θέλω να πω το εξής. Με τους όρους και τις συνθήκες που ζουν, όλα φαίνονται θεμητά όταν λέω όλα της επιβίωσης. Αλλά θα σας πω το εξής. Εγώ, ας πούμε, από τη στάση μου πέρσι, έδειχνα μια προτίμηση και κάνοντας ανάλυση πάντα. Όχι προτίμηση. Στους χαρακτήρες, αυτά που έβλεπα. Στον James και στον Νίκο. Ναι. Τον James τον είδα εδώ μία και άλλη μια φορά τον Νίκο. Ναι. Έχουν περάσει διάφοροι παίκτες. Θα σας πω κάτι από πηγή ανθρώπου με τον οποίο δεν έχω σχέση. Mm-hmm. Αλλά πραγματική εξομολόγηση μου μίλησε και μιλήσαμε πάρα πολύ ώρα. Δεν θα πω το όνομά του για λόγους ευλόγους, γιατί ανήκει αυτό. Όχι έχουν κινητά. Υπάρχουν παίκτες που κάνουν σύσκεψη με την παραγωγή. Σας το λέω εν πλήρη γνώση του, του λέω. Και δεν είχε λόγο ο άνθρωπος ή η γυναίκα, να το πω έτσι, επειδή με το... Όχι, ο άνθρωπος είναι άντρας και γυναίκα. Ο άντρας ή η γυναίκα που συνομίλησα, κάνανε σύσκεψη. Δηλαδή, τι αποστολή είναι, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκεί. Ναι, αλλά θα μου στείλεις έναν αυτό να το δει. Ναι, και θα... Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Αυτό είναι σημαντικό για να καταλάβετε. Άρα, τι κανόνες και τι κινητά όταν συσκέπτονται με την παραγωγή, τι θα είναι το επόμενο πλάνο ή το επόμενο σχέδιο να συμβεί αυτό εκεί, δηλαδή... ή να ερωτευτεί ο Μαρτίκας την αυτή και πάει λέγοντας. Υπάρχει σκαλέτα δηλαδή. Είναι η αποθέωση, το βασίλειο του στημένου. Και το λέει ένας άνθρωπος που έχει κάνει τέτοιες εκπομπές, που πάντα εγώ αρνούμαι το στημένο γιατί δεν είναι πιστικό, και δεν είναι πιστικό το survival φέτος. Ακόμα και το περσινό που ήταν πιστικό γιατί είχε χαρακτήρες διαφορετικούς, ήτανε το απόλυτα στημένο παιχνίδι αποστολές. Πήγαινε εκεί να τσακωθείς, πήγαινε εκεί να κάνεις αυτό, το οποίο αν τους ξεφύγει μερικές φορές, ξέρουν και στο μοντάζ. Σας το λέω και μάλιστα, ολόκληρη κουβέντα, δύο ώρες για το θέμα. Ποιος ή ποια μου τα είπε, δεν θα το πω. Λοιπόν, γιατί... δεν θέλουμε να μας πεις, εντάξει. Ναι. Κάτι έχει αλλά... να...